Λοιπόν, μια κλασική ερώτηση λοιπόν είναι: Άλτερ, γιατί καθυστερούν τα staff? Έκανα report και τα staff καθυστερούν και δεν έρχονται. Έκανα report για cheater και τα staff δεν ήρθαν ποτέ. Έκανα report κάποιο που μου κάνει RDM και VDM και τα staff άργησαν να έρθουν. Ήρθαν, αλλά ήταν αργά. Γιατί συμβαίνει αυτό, τι ισχύει και τι πρέπει να ξέρετε εσεί. Πρώτον, τα staff είναι παίκτε σαν και εσά. Είναι άτομα που έχουν επιλέξει εθελοντικά. Να βοηθήσουν το σερβερ όντα staff. Είναι παίκτε απλοί, κανονικοί, οι οποίοι απλά μαθαίνουν, του εκπαιδεύουμε εμεί να είναι staff. Άρα, όλοι σα μπορείτε να γίνετε staff και να έρθετε να βοηθήσετε. Τώρα, τι σημαίνει αυτό όμω. Όταν λοιπόν κάποιο είναι ένα απλό player, σημαίνει ότι έχει και άλλε διαστηριότητε μέσα στη ζωή του. Έχει να βγει έξω. Έχει σχολείο. Έχει δουλειά. Έχει πτυχίο. Έχει εργασία. Έχει γυναίκα. Έχει παιδιά. Το οτιδήποτε έχει ο καθένα. Άρα, σημαίνει ότι είναι πολύ δύσκολο κάποιο για ένα χόμπι, όπω και για το game, δεν θα αφήνατε αυτέ τι υποχρεώσει, έτσι είναι και για τα staff. Γι' αυτό και εμεί προσπαθούμε να βάζουμε όλο και περισσότερα staff ώστε να καλύψουμε αυτό το κενό. Έτσι, άρα, είναι σημαντικό λοιπόν να καταλάβετε πρώτον ότι είναι players σαν και εσά και ότι και αυτοί έχουν υποχρεώσει όπω έχετε και εσεί και ότι όπω και εσεί δεν θα αφήνατε τίποτα άλλο για το game παραδείγμα, έτσι και αυτοί κάποιε στιγμέ μπορεί να μην μπορούν να το αφήσουν. Άρα ένα λοιπόν βασικό είναι αυτό. Δεύτερον, όπως είπα και πριν, οι αιτήσει είναι ανοιχτές. Όποιο ενδιαφέρεται μπορεί να κάνει μια αίτηση να έρθει ακόμα και αν δεν ξέρει το παραμικρό να έρθει να τον βοηθήσουμε και ακόμα και αν ξέρει κάποια πράγματα να τον βοηθήσουμε ε, και αυτό να αναμπεί στο κλίμα και σε αυτά που ζητάμε εμείς σε αυτό το σερβερ. Ένα ακόμα όμως πάρα πολύ βασικό το οποίο θέλω να ε, το μοιραστώ μαζί σας είναι το εξής ο Masters και ο Greek Mafia γενικότερα είναι ένα σερβερ που προσπαθούμε να εξυπηρετούμε όλα μα όλα 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 τα report. Αυτό σημαίνει όμως πολλές φορές ότι κάτι τέτοιο είναι αρκετά δύσκολο. Ενδεικτικά λοιπόν σας έχω δείχνω αυτό εδώ το site. Ε, τι είναι αυτό το site, τι βλέπουμε, τι σημαίνουν όλοι αυτοί οι αριθμοί και εδώ κυρίως δεξιά θέλω να βλέπετε και τις ημερομηνίε. Είναι ένα σερβερ λοιπόν που καθημερινά γίνονται εδώ βλέπετε τα πόσα report γίνονται μέσα σε ένα 24 ώρο, δηλαδή 10 Ιουνίου, χθες, ημέρα Δευτέρα, Τρίτη γίνεται αυτό το βίντεο, 10 Ιουνίου έγιναν 5.047 report. 5.047 report. Αν βγάλουμε, αν βγάλετε και μια αριθμομηχανή μόνη σα. ταυτόχρονα βγάλετε μια αριθμομηχανή και κάντε 5.047 διά 24, που είναι 24 ώρες. Άρα διά 24, δηλαδή την μία ώρα γινόντουσαν 210 report την μία ώρα. 260 αν το κάνουμε αυτό είναι 3,5 report το λεπτό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι ένας τεράστιος αριθμός και αυτό σημαίνει ότι για να το καταφέρουμε αυτό χρειαζόμαστε staff. Όπως σας έχω πει και άλλες φορές οι αιτήσει είναι ανοιχτέ και σας χρειαζόμαστε όλους σε αυτή την προσπάθεια Αφόσον το θέλετε ακόμα αν έχετε εμπειρία ακόμα και αν δεν έχετε. Άρα λοιπόν, γιατί αργούν τα staff, γιατί τα staff, πρώτον, είναι players, άνθρωποι και αυτοί κανονικοί οι οποίοι έχουν υποχρεώσει κλπ. Γιατί αργούν τα staff, γιατί τα reports είναι πάρα μα πάρα πάρα πολλά. Όπω είδατε ενδεικτικά, είδα σα έδειξα έναν αριθμό και να καταλάβετε πόσα report γίνονται. Ποια είναι η λύση, πρώτον. Οι αιτήσει είναι ανοιχτέ. Όποιοι ενδιαφέρονται και όσοι ενδιαφέρονται και θέλουν να έρθουν να βοηθήσουν, και αυτοί με το χρόνο, ο καθένα το χρόνο που μπορεί, έτσι, με απόλυτη κατανόηση με τι υποχρεώσει που έχει ο καθένα, μπορεί να κάνει μια αίτηση τώρα. Είτε για τον Greek Mafia Masters, είτε για τον Greek Mafia Official. Υπάρχει κατανόηση για το πρόγραμμά σα, υπάρχουν κατανόηση για, για τι υποχρεώσει σα. Μην σα προβληματίζει τίποτα. Θέλω λοιπόν να σα δείξω αυτό για να καταλαβαίνετε ότι τα staff κάνουν και κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε για την δική σα εξυπηρέτηση. Το μόνο που ζητάμε είναι λίγη κατανόηση και να εκτιμήσετε την προσπάθεια την οποία γίνεται. Αυτά τα λέμε στο επόμενο.